Ένα απαιτητικό Σαββατοκύριακο για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς οι εισαγωγές πολιτών με COVID αυξήθηκαν και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 25 στις απλές κλίνες και 2 στην ΜΕΘ. Αυξήθηκαν λίγο οι εισαγωγές, εκεί που ήμασταν στα περίπου 18-20 άτομα, σήμερα νοσηλεύουμε 25 άτομα σε απλές κλίνες, οι διασωληνωμένοι είναι 2. Μάλιστα, είχαμε και ένα θάνατο μιας 57χρονης γυναίκας. Δυστυχώς, Σαββατοκύριακο είχαμε την απώλεια μιας νέας γυναίκας, 57 ετών, από COVID. Αλλά γενικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη ακόμη. Σημειώνεται πως οι θάνατοι στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών ανέρχονται στους 688 και υπάρχει φόβος ότι μέχρι το τέλος της πανδημίας θα ξεπεράσουν τους 700. Έχουμε φτάσει στον αριθμό 688 από την αρχή της πανδημίας. Φοβάμαι ότι το 700 θα το περάσουμε. Ο κ. Μπαλαξής αναλύει τι ευθύνεται για τους τόσους πολλούς θανάτους. Πρώτον είναι η ανεμβολίαστη, δεύτερον είναι η αργή προσέλευση. Έρχονται, αλλά τώρα υπάρχει και ένα άλλο μυστικό στατιστικό, γιατί δηλαδή στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε περισσότερους θανάτους. Εμείς εδώ, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, έτσι και υπάρχει προσβολή COVID, το δηλώνουμε θάνατο COVID. Αυτό δεν γίνεται όμως στις χώρες του εξωτερικού της Ευρώπης. Γι' αυτό εμφανίζουν, δηλαδή μπορεί να έχει COVID αλλά πέθανε από μια άλλη αιτία. Εκεί δεν το δηλώνουν COVID, εδώ δηλώνεται COVID. Γι' αυτό έχει η Ελλάδα, δηλαδή είναι ένα στατιστικό, υπάρχει οδηγία δηλαδή στην Ελλάδα, εάν υπάρχει θετικό τεστ και συμβεί οποιοδήποτε θάνατος, έστω και αν προέρχεται από άλλη αιτία, διότι όλα αυτά τα άτομα έχουν πάρα πολλά υποκείμενα νοσήματα και μπορεί να πεθάνουν και από άλλο αίτιο, δηλώνεται σαν θάνατος COVID. Και ένα σοβαρό στοιχείο είναι και αυτό. Η κίνηση στο εμβολιαστικό κέντρο έχει πέσει αισθητά. Δεν έχουμε προσέλευση. Έχουμε πέσει γύρω στα 50 εμβολιασμούς την ημέρα, εκτός από τα παιδιατρικά βέβαια. Έτσι. Και εκεί έχουν πέσει, δεν υπάρχει να πούμε η αρχική προσέλευση που ήταν πολύ μεγάλη, αλλά πάει καλά, εμβολιάζονται τα παιδάκια. Τέλος, σημειώθηκε ότι από σήμερα όσοι κλείνουν 7 μήνες από τη δεύτερη δόση και δεν έκαναν την τρίτη θα αντιμετωπίζονται σαν ανεμβολίαστοι. Δεν θα έχουν τα προνόμια, δεν θα, η αντιμετώπιση έξω θα γίνεται σαν ανεμβολίαστοι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και την τρίτη δόση. Η τρίτη δόση έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει μεγάλη προστασία και έχει σώσει πάρα πολλές ζωές. Αλλά ναι, έτσι είναι. Θα αντιμετωπίζονται σαν άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλιο.